Θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που το έχετε ακούσει τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα. Τι από τα δύο ήταν λάθος. Ήταν λάθος η δήλωση που έγινε την παραμονή της μύδια, την παραμονή της κακοκαιρία ότι δεν θα κλείσει η εθνική οδός, δεν θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο ή ήταν λάθος η απόφαση όταν α, στις 6 το πρωί, 5.30 το πρωί, την ημέρα που άρχισε η κακοκαιρία, κλείσατε την Εθνική Οδό. Και τα δύο σωστά να είναι, δεν γίνεται. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Είπαμε λοιπόν την προηγούμενη μέρα ότι θα προσπαθήσουμε να μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί. Και πράγματι οι περισσότεροι δρόμοι στη χώρα ήταν ανοιχτοί. Ακόμα και εκεί που υπήρχε πολύ χιόνι στη Βόρεια Ελλάδα, η Εγνατία Οδός έκλεισε για λίγες ώρες και άνοιξε. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι και απευθύνουμε σε όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν μια σπέκουλα τις τελευταίες μέρες και ώρες ότι εξαρτάται τι βάζεις προτεραιότητα. Η ώρα 5 λοιπόν το πρωί της Δευτέρας μου τηλεφωνούν οι υφιστάμενοι μου, οι συνεργάτε μου, ο διοικητή Τροχέα Αντική και ο Γενικό Γραμματέας Πολιτική Προστασία και σπέρδω και εγώ στη Μαλακάσα. Και βλέπω 10 μποφόρ, πυκνή δεν βλέπει τίποτα μπροστά σου. Και έπρεπε να αποφασίσουμε εκείνη την ώρα εάν θα αφήσουμε χιλιάδε αυτοκίνητα να μπουν στον δρόμο μέσα, να πάνε προ διάφορε κατευθύνσει. Και τότε είναι βέβαιο θα γινόταν το εξή: Χιλιάδε άνθρωποι ήταν εγκλωβισμένοι, ενδεχομένω και οικογένειε, αυτοί που θα πήγαιναν στι δουλειέ του. Και δεν ήταν τόσο κρίσιμο ζήτημα η, η εθνική οδό, όσο ότι θα μπαίνανε μέσα σε διάφορου παραδρόμου, σε διάφορε κατευθύνσει για να πάνε στη δουλειά του. Και καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε δεκάδε ατυχήματα, εκατοντάδε εκλογισμένου. Και η αδυναμία του κράτους να βρει... Μια άκρη σε όλη την υπόθεση. Τι εννοώ δηλαδή. Κύριε Υπουργέ, πριν πάτε στο τι εννοείτε, εδώ υπάρχει μια ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ε, που καταλαβαίνω ότι με πρωτοβουλία του κυρίου Νίκου Φίλη, του πρώην Υπουργού, έγινε, αλλά την υπογράφουν 46 βουλευτέ, διαβάζω τώρα. Τώρα πριν από λίγο κατατέθηκε, όπου σα κατηγορούν ότι με το κλείσιμο τη Εθνική Οδού η κυβέρνηση εξυπηρέτησε ιδιωτικά συμφέροντα, ε, δηλαδή ότι εξυπηρέτησε τον ιδιότη διαχειριστή της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία με το προληπτικό κλείσιμο διότι ο νομο ο νόμος 4663 του 20 προβλέπει, ψηφίστηκε πριν από ένα χρόνο αυτός, ότι εφόσον η κυκλοφορία διακοπεί για πάνω από μία ώρα ο, ε, ο ιδιώτη είναι υπόλογο. Έχει πρόστιμο μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ. Ε, δηλαδή ότι έχει υποχρέωση να κρατά το δρόμο ανοιχτό ε, και στην προκείμενη περίπτωση εσεί τον απαλλάξατε από την υποχρέωση αυτή και τον σώσατε από ένα πρόστιμο που θα ερχόταν αν η εθνική οδό έκλεινε. Είναι τόσο έολο, τόσο ψευδή και τόσο γελίο πολιτικά αυτό ο ισχυρισμό που δεν στέκεται πουθενά, ξέρετε γιατί. Ο δρόμο έκλεισε μετά από γνωμοδότηση των υπηρεσιών τη Διεύθυνση Τροχέα Αττική, τη Πολιτική Προστασία, δηλαδή αυτών που από τον νόμο είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν αποφάσει. Και η δική μου ήταν η πολιτική απόφαση. Άρα λοιπόν αυτό όλο δεν στέκεται, δεν έχει καμία σχέση. Ένα πράγμα θέλω να πω εδώ και το απευθύνω ένα ερώτημα σε όλου. Αυτοί οι οποίοι βάζουν αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή ω κριτικοί έχουν σκεφτεί τι κάνανε στο μάτι. Το γεγονό δηλαδή ότι βάζουν αυτό το θέμα σημαίνει ότι δεν κατάλαβαν τι κάνανε στο μάτι. Εμεί προκρίναμε την ανθρώπινη ζωή. Έβαλα μπροστά και εγώ προσωπικά ω αρμόδιο υπουργό, ω επικεφαλή αυτή τη προσπάθεια και διαχειριστή τη κρίση, έβαλα ω προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή. Και είπα: Δεν θα έχουμε εγκλωβισμένου, δεν θα έχουμε ατυχήματα, δεν θα κινδυνεύσει κανένα άνθρωπο. Και κλείσαμε το δρόμο. Αναφέρεστε στο μάτι. Λέω, Που, που, ήταν, που ήταν ένα παράδειγμα. Ε, ένα... Ένα, ένα παράδειγμα για, για την προηγούμενη διακυβέρνηση, μια υπόθεση που δεν πήγε καλά. Αυτό σημαίνει ότι θεωρείτε ότι η διαχείριση τη μύδια τη συγκεκριμένη κακοκαιρία έχει πάει καλά για την κυβέρνηση σας. Αν με ρωτάτε για την Εθνική Οδό, θα το ξανά και δεν πρόκειται να διακινδυνεύσω ποτέ ανθρώπινε ζωέ, δεν πρόκειται να βάλω σε κίνδυνο του ανθρώπου. Ανθρώποι οι οποίοι. Το κατάλαβα. Όπως λέγαμε προηγουμένως, Συνολικά μισόλεπτο. η διαχείριση πήγε καλά, μισόλεπτο. κύριε Υπουργέ. Όπω ξέρετε και καλά. Θέλω απάντηση με το χέρι Εδώ στην Αττική οι άνθρωποι δεν ξέρουμε από χιόνια. Δεν ξέρουμε να διαχειριστούμε το αυτοκίνητό μα όταν έχει κατοχιόνι ή έχει πάγο και γίνονται πολλά ατυχήματα. Λοιπόν, τελεία και παύλα. Αυτοί που το ρωτούν αυτό το πράγμα, α αναρωτηθούν τι κάνανε στο μάτι. Που κάψαν 100 ανθρώπου. Εμεί λοιπόν βάζουμε μπροστά την ανθρώπινη ζωή. Το που, το που κάψαν 100 ανθρώπου είναι βαρύ. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου βαρύ. Με την έννοια ότι εδώ πέρα Οι προσπαθούν να κάνουν τους σπέκουλα. σπέκουλα. Τους κάψανε τους από την ανυπαρξία, τη διάλυση τη διάλυση των υπηρεσιών και την ανυπαρξία ηγεσία πολιτικής και φυσικής εκείνη τη μέρα. Και να σας πω και κάτι ακόμα.